Πατρίκε Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Μοναχική παρουσία στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Μία συμβολή στη ζωή της τοπικής μας εκκλησίας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Για μερικούς από εσάς, αυτή την περίοδο εξακολουθεί να παραμένει καιρός κρίσης. Και σαν σε κάθε κρίση, η ψυχή κρίνει και έχει πολλές αμφιβολίες, γιατί δεν είναι όριμη για να ξεπεράσει τις δοκιμασίες με πίστη και χαρά. Να προσευχηθούμε η ίδια η δοκιμασία να φέρει στην ψυχή μας οριμότητα. Μία από τις ερωτήσεις που κάνετε αυτόν τον καιρό είναι αν πρέπει ή δεν πρέπει να κοινωνήσουμε. Βέβαια ότι πρέπει. Τον Χριστό δεν τον ζούμε μόνο με ένα κεράκι ή ένα καντήλι που ανάβουμε. Και η Θεία Κοινωνία δεν μεταφέρει αρρώστιες. Αντίθετα, φέρνει δύναμη και υγεία, σωματική και ψυχική, εάν γίνεται μετά την εξομολόγηση. Και θα σας αποδείξω ότι το Άγιο Ποτήρι και η Αγία Λαβίδα, όπως λέγεται το κουταλάκι, δεν μεταφέρει αρρώστιες, παρόλο που είναι το ίδιο για όλους, οπότε δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε. Οι ιατροί έχουν δίκιο, και εγώ σαν γιατρός είμαι πρώτη που σας λέω να μην φάτε αλλού με το ίδιο κουταλάκι και να μην πείτε από το ίδιο ποτήρι, γιατί μπορεί να μεταδίνουν αρρώστιες, όχι μόνο κορονοϊό, αλλά πολλές αρρώστιες. Η Θεία Κοινωνία όμως, σε όποιο κουταλάκι και να την βάλεις, ασημένιο ή όχι, θα αγιάζει και το κουταλάκι και το ποτήρι και δεν θα μεταδώσει τίποτα. Να το αλλάξουμε ή να το σκουπίζουμε εμείς μετά από τον καθένα που θα κοινωνάει, δείχνει απιστία από μας. Και η απιστία είναι αμαρτία. Ας προσέξουμε και προστατευτούμε καλά με μάσκα και αποστάσεις μέχρι εκείνη την ώρα της Θείας Κοινωνίας, αλλά για το Άγιο Ποτήρι και την Αγία Λαβίδα δεν χρειάζεται να λάβουμε μέτρα προστασίας. Αν ποτέ μας το επιβάλλουν και δεν μπορούμε να το αποφεύγουμε, στην εσχάτη περίπτωση λέω, θα κάνουμε υπακοή, γιατί η υπακοή είναι αρετή. Θα χάσουμε μια παράδοση που εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία αγαπάμε τις παραδόσεις και τις θέλουμε, αλλά δεν είναι δική μας αμαρτία. Δική μας θα είναι η αρετή της υπακοής, εφόσον κάνουμε υπακοή, και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στον Θεό. Σας λέω όμως ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε κάτι. Με την Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδονται αρρώστιες. Επιτρέψτε μου όμως να υπογραμμίζω αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αν κοινωνάμε χωρίς να έχουμε εξομολογηθεί, δεν θα είναι για το καλό μας. Λέει ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος, «Εξομολογήστε αλλήλως τα παραπτώματα και εύχεστε υπερ αλλήλων, όπως ιαστείτε. Πολύ ισχύτε εις δικαίου ενεργουμένοι». Και ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει, και θα σας διαβάζω στη δημοτική γλώσσα για να καταλάβετε καλά, «Οποιοςδήποτε τρώει τον άρτον αυτόν και πίνει το ποτήριον της κοινωνίας του Κυρίου αναξίως, θα είναι ένοχος διασέβιαν και βεβήλωσιν, την οποίαν τολμά εις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ας εξετάζει δε κάθε άνθρωπος με προσοχήν τον εαυτό του
και αφού προετοιμαστεί με την εξέταση αυτήν, τότε ας τρώγει από τον καθαγιασμένον άρτον και ας πίνει από το καθαγιασμένον ποτήριον. Διότι εκείνος που τρώγει και πίνει αναξίως από τον καθαγιασμένον άρτον και ίνον, τρώγει και πίνει κατάκριμα και καταδίκην εις τον εαυτό του, επειδή δεν κάνει διάκριση του σώματος και του αίματος του Κυρίου, αλλά μεταχειρίζεται και τρώγει τα αυτά, σαν να ήσαν κοινέ τροφέ. Διότι δε, αναξίως και χωρίς δοκιμασία του εαυτού σας τρώγεται και πίνεται το αίμα και το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και απέθαναν αρκετοί. Διότι, εάν ανεκρίναμεν και εξετάζαμεν με φόβο Θεού τον εαυτό μας, προτού να προσέλθομεν εις την Θείαν Κοινωνίαν, δεν θα καταδικασόμετα από τον Θεό με αυτό του είδος τας τιμωρίας. Όταν δε κατακρινόμεθα από τον Κύριον με ασθενείας, τιμωρούμεθα παιδαγωγικώς από Αυτόν, δια να διορθωθώμεν και να μη κατακριθώμεν εις την μέλουσαν ζωήν με τον κόσμο που ζει μακράν από τον Θεό. Είναι τα λόγια του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Μπορείτε να τα ξαναδιαβάζετε και μόνοι σας στην πρώτη επιστολή προς τους Κορινθίους, το 11ο κεφάλαιο. Οπότε είπαμε, πρώτα θα εξομολογηθούμε και μετά θα κοινωνούμε τακτικά και άφοβα. Δεν θα κάνω μαθήματα θεολογίας εδώ περί την Θεία Κοινωνία. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Όποιος ενδιαφέρεται έχει που να βρει τέτοια μαθήματα. Εγώ θέλω να σας μιλήσω από την καρδιά μου και να σας πω ότι κανένας Άγιος Πατέρας δεν έχει πει ποτέ ότι δεν χρειάζεται να κοινωνούμε. Ούτε οι πιστοί που κοινωνάνε τακτικά το λένε αυτό, γιατί το αισθάνονται τη σημασία της Θείας Κοινωνίας. Αλλά όλοι είπαν και υπέμειναν ότι χρειάζεται να κοινωνούμε. Το γράφει και το Ευαγγέλιο. Λέει ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν εμπιστευτείτε εξ ολοκλήρου την σωτηρία σας εις την θυσία, την οποία θα προσφέρω, και εάν με την εμπιστοσύνη και πίστην ταύτην, δεν φάγετε δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, την σάρκα του Υιού του Ανθρώπου, και δεν πίετε το αίμα του, δεν είναι δυνατόν να έχετε μέσα σας ζωήν». Είναι το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, το 6ο κεφάλαιο. Πώς είναι δυνατόν να πάρουμε μέσα μας την ζωή και κρυφά να πάρουμε μέσα μας και θανατηφόρη αρρώστια? Δεν είναι δυνατόν. Δεν αξίζει να φέρω εδώ αποδείξεις ότι δεν αρρωσταίνουμε όταν κοινωνάμε. Όποιος λέει το αντίθετο χρειάζεται προσωπική εμπειρία, όχι θεωρητικές αποδείξεις που ούτε και θα ακούσει. Με την σκέψη του θα προσπεράσει ό,τι και να πω εγώ, γιατί κρύβει απιστία και έλλειψη πνευματικής ζωής. Κουραστήκαμε να λέμε ότι μετά που κοινωνάνε οι πιστοί, ο αιρέας πηγαίνει στο ιερό και καταλύει τη Θεία Κοινωνία, το τρώει δηλαδή, που έχει μείνει στο Άγιο Ποτήρι, με το ίδιο κουταλάκι
που έδωσε στους πιστούς, χωρίς καν να το σκουπίζει, για να τα πω όλα πολύ απλά όπως γίνονται στην πράξη. Αν ήταν δυνατόν να μεταδοθεί αρρώστια, οι ιερείς μας θα ήταν οι άνθρωποι που θα αρρωσταίναν πιο συχνά επάνω στην γη. Και δεν είναι. Τι να πούμε για τους ιερείς που κοινωνάνε αρρώστους σε νοσοκομεία και έπειτα καταλύουν τη Θεία Κοινωνία με το ίδιο κουταλάκι από το ίδιο Άγιο Ποτήρι, πάντα μετά από τους αρρώστους. Αλλά και στη ζωή μας το βλέπουμε. Κατά τάξη, μέσα στη Θεία Λειτουργία, πρώτα κοινωνάνε οι ιερείς, μετά οι διάκονοι στο ιερό, μετά έξω οι μοναχοί και οι μοναχές, μετά οι λαϊκοί. Στην αρχή της πανδημίας καταπάτησα τη τάξη και εγώ σαν μοναχή κοινώνησα μετά από τους λαϊκούς για να βλέπουν με σιγουριά ότι αυτό που λέω δεν είναι μόνο μία θεωρία, ότι δεν λέω στους άλλους τι να κάνουν και εγώ μένω ασφαλής γιατί κοινωνάω πρώτη, αλλά άφησα να κοινωνήσουν πρώτα οι λαϊκοί και εγώ κοινώνησα τελευταία για να δουν όλοι ότι δεν φοβάμαι καθόλου και αν υπήρχε πιθανότητα να αρρωστήσει κανείς, εκείνη που θα αρρώστενε πρώτη θα ήμουν εγώ, που κοινώνησα τελευταία. Δεν αρρώστησα από την Θεία Κοινωνία ούτε από κορονοϊό, ούτε από γρήπη, ούτε από κάποια άλλη αρρώστια. Όπως δεν αρρώστησα και σαν λαϊκή τόσα χρόνια που κοινώνησα τακτικά και όπως δεν αρρωσταίνουν από τη Θεία Κοινωνία όλοι αυτοί που κοινωνάνε. Παρόλο που δεν είναι καλό να καταπατούμε την τάξη και το τυπικό της Εκκλησίας, είμαι έτοιμη να το ξανακάνω και να κοινωνήσω πάλι τελευταία, παρά να χαθούν αδύναμες ψυχές. Δεύτε πρόσημε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, λέει ο Κύριος. Άρατε τον ζυγόν μου αφ' ημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πραός ημί και ταπεινός την καρδία, και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γκαρζικός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστιν. Με άλλα λόγια, έρθετε προς με όλοι όσοι είστε κοπιασμένοι και φορτωμένοι από το βάρος της αμαρτίας και των θλίψεων και από το φορτώμα των φαρισαίων. Και εγώ θα σας αναπαύσω. Πάρετε επάνω σας τον ζυγόν της υποταγής εις εμέ και εις την διδασκαλία μου και μάθετε από εμέ ότι είμαι πράος και ταπεινός και θα έβρετε ανάπαυσιν και ειρήνην εις τας ψυχάς σας. Διότι ο ζυγός της υπακοής προς εμέ και την διδασκαλία μου είναι μαλακός και ωφέλιμος εις αυτόν που τον φέρει και το φορτίον των υποχρεώσεων και καθηκόντων που θέτω εγώ επί των οπαντών μου είναι ελαφρόν. Είναι το Ευαγγέλιο κατά Μαθαίων, το 11ο κεφάλαιο. Γνωρίζα μία μοναχή, Θεοδόρα την λένε, που 30 χρόνια πριν πάει στο μοναστήρι και γίνει μοναχή, είχε πνευματικό έναν ιερέα που λειτουργούσε σε νοσοκομείο λοιμωτών ασθενειών. Πολλά χρόνια πήγαινε εκεί στο νοσοκομιακό ναό που λειτουργούσε ο πνευματικός της, να εξομολογηθεί, να λειτουργηθεί και να κοινωνήσει. Κάθε Κυριακή κοινωνούσε εκεί πολλούς κόσμους, τόσο υγιείς όσο και άρρωστοι από το νοσοκομείο, με διάφορες μεταδοτικές αρρώστιες που μόνο το όνομά τους να πούμε και μας προκαλούν φόβο. Ρώτησε την αδελφή Θεοδόρα αν ποτέ αρρώστησε κάποιος. «Όχι», μου είπε. Κοινωνούσαμε πολύ τακτικά με τους αρρώστους, όχι μόνο εγώ και ο ιερέας, αλλά τόσος κόσμος, που και δεν πήραμε καμία από τις μεταδοτικές αρρώστιες τους, παρόλο που από σεβασμό αφήναμε τους αρρώστους να κοινωνήσουν πρώτοι. Κάποτε μου ήρθε στο μυαλό μου αυτός ο λογισμός. Τι θα γίνει αν με την Θεία Κοινωνία κολλήσω κάποια αρρώστια? Και αμέσως γονάτισα και απάντησα μέσα μου με δάκρυα. Σε θέλω τόσο πολύ, Χριστέ μου. Σε έχω τόσο πολύ ανάγκη.
Και αν είναι να υποφέρω πολύ ή να πεθάνω, άσε με να κοινωνήσω εσένα ακόμη μια φορά και ας είναι η τελευταία. Κοινώνησα και αισθάνθηκα τόσο πολύ την χάρη του Θεού όλη εκείνη την ημέρα που δεν ήξερα αν είχα πεθάνει και είχα πάει στον παράδεισο ή ζούσα ακόμα επάνω στη γη. Συνά είχα μια πολύ ωραία εμπειρία για την Θεία Κοινωνία και έτσι θα συνεχίσω λίγο ακόμη την αφήγησή μου σχετικά με την ζωή της μακαριστής μοναχής Μαρίας Μαγδαληνής από την έρημο του Συνά. Με την καιρόντισα προσευχόμασταν πολύ στο εκκλησάκι μας, όλη νύχτα, αλλά δεν είχαμε ιερέα για να μας κάνει λειτουργία και είχαμε ευλογία να πάμε στο αντρικό μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνας μια φορά στις 10 μέρες, μόνο για να εκκλησιαστούμε και να κοινωνήσουμε και να φύγουμε αμέσως μετά. Δεν επιτρεπόταν να μείνουμε εκεί ούτε λόγω ζέστης, ούτε λόγω κούρασης, ούτε για κάποιο άλλο λόγο. Οπότε μια φορά κάθε 10 μέρες φεύγαμε από την σκήτη της κατά τις 3 η ώρα τη νύχτα. Κατά τις 4.30, αν θυμάμαι καλά, ο Βεντουίνος που φύλαγε την πόρτα του μοναστηρίου άνοιγε για να δει αν ήρθε κάποιος για το όρθρο και νομίζω ότι άνοιγε και στις 6 το πρωί που άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Αν δεν ήσουν εκεί για να μπεις μέσα, θα έκλεινε την πόρτα πάλι και όσο να χτυπούσες δεν θα άνοιγε με τίποτα. Αυτός ο μουσουλμάνος Βεντουίνος που ήταν θυρωρός κοιμόταν εκεί κοντά την πόρτα από μέσα σε ένα πέτρινο πεζούλι σκεπασμένος με μια κουρελού και κοιμόταν βαριά σαν στο πιο μαλακό κρεβάτι. Όσο και να χτυπούσες για να μπεις μέσα να εκκλησιαστείς και να κοινωνήσεις, δεν θα σηκωνόταν να σου ανοίξει. Οπότε, για να κοινωνήσουμε, περπατούσαμε κάθε 10 μέρες 8 χιλιόμετρα νύχτα στην έρημο, πηγαίναμε να μπούμε στο μοναστήρι μέσα στις 4.30 το πρωί που άνοιγε ο Βεντοίνος θυρωρός για ένα λεπτό, όταν οι πατέρες αρχίσανε τον όσρο και αν χάναμε εκείνο το λεπτό, θα φτάναμε τζάμπα μέχρι εκεί. Αλλά θέλαμε τόσο πολύ να κοινωνήσουμε,
που δεν χάσαμε ποτέ εκείνο το λεπτό. Είχαμε ευλογία να μπούμε κατευθείαν στην εκκλησία, ούτε στην αυλή να μείνουμε, ούτε αλλού, παρά μόνο στη θέση μας στο ναό, όπου έπρεπε να μείνουμε μέχρι κατά τις 7, που θα τελείωνε η λειτουργία, και μετά να φύγουμε αμέσως με τα πόδια, χωρίς κέρασμα, άλλα 8 χιλιόμετρα μέχρι τα κελιά μας. Αυτό ήταν για μας ο αγώνας που κάναμε για την Θεία Λειτουργία και την Θεία Κοινωνία. Στην εκκλησία ήταν κατανυχτικά. Είχαν οι πατέρες πολλά καντήλια αναμένα και αυτά ήταν τα μόνα φώτα στην εκκλησία. Όλη η ακολουθία ήταν στα ελληνικά, που εγώ τότε δεν καταλαβαίνα καθόλου. Η θέση μας ήταν δίπλα σε μια κολόνα δεξιά, περίπου στη μέση του ναού, όπου υπήρχαν δύο στασίδια, αλλά η γερόντισσα δεν ήταν και πολύ χαρούμενη αν καθόμουν, παρόλο τα 8 χιλιόμετρα περπάτημα, σε πολύ ζέστη μέσα στη νύχτα, χωρίς να πίνουμε νερό για να μπορούμε να κοινωνήσουμε. Μόλις έφτανα στην σκοτεινή εκκλησία, που διάβαζαν σε μια γλώσσα που δεν καταλάβαινα, με έπαιρνε ο ύπνος όρθια. Μια φορά, ούτε που κατάλαβα πότε κάθισα και κοιμήθηκα, αλλά θυμάμαι ότι με ξύπνησε η γερόντισσα λίγο πριν το χερουβικό. Με άφησε καημένη να κοιμηθώ και εκείνη παρέμεινε όρθια να προσευχηθεί. Από τότε δεν τόλμησα πια να καθίσω ποτέ, γιατί φοβόμουν ότι την επόμενη φορά θα με ξυπνήσει ο ίδιος ο Χριστός και θα είναι την ημέρα της κρίσεως. Que toute cette soirée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur un ange fait, le fidèle gardien de nos âmes et de nos corps. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes, ainsi que la paix pour le monde. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une défense valable devant le redoutable tribunal du Christ. Accorde-le, Seigneur. Que la puissance de ta royauté soit bénie et glorifiée, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Μια φορά είδα στην σκοτεινή εκκλησία, στο αντρικό μοναστήρι, και μια άλλη μοναχή, μόνη της. Δεν θα την έβλεπα, αν δεν ήταν ήδη στην εκκλησία όταν μπήκαμε εμείς μέσα, καθόταν όρθια πίσω από τις θέσεις μας, πίσω από την κολόνα, χωρίς να έχει κάποιο στασίδι κοντά. Η γερόντισσα την χαιρέτησε χωρίς λόγια, όπως κάνουν τις μοναχές, με μια κλίση του κεφαλιού και του σώματός της. Απάντησε με το ίδιο τρόπο και εκείνη και πήγαμε στις θέσεις μας. Χάλασα τον κανόνα να μην μιλάμε και την ρώτησα ποια είναι η άλλη μοναχή και από πού είναι, πού μένει. «Εδώ κάπου», ήταν όλη την απάντηση που μου έδωσε η γερόντισσα Μαρία Μαγδαληνή. Μέχρι και τώρα δεν ξέρω αν ήταν άλλη ερημίτισσα ή κάποια μοναχή από το μικρό γυναικείο μοναστήρι της Φαράν, πολλά χιλιόμετρα μακριά. Δεν επέμεινα. Κατάλαβα καθαρά ότι η γερόντισσα δεν θα μου πει και δεν κρατάει σχέσεις με άλλες μοναχές. Ούτε είδα ξανά άλλη μοναχή στο Σινά. Ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε και δεν μας αφήνει το περιθώριο να σας πω τώρα για το πόθο που είχαμε εμείς να κοινωνήσουμε στην ερήμο του Σινά. Η ζωή της γερόντισσας ιδιαίτερα είχε πάντα στο κέντρο της την Θεία Κοινωνία και τον πόθο της για τον Χριστό, όχι μόνο σαν πνεύμα, αλλά και σαν σώμα και αίμα. Πρώτα ο Θεός, αυτά θα σας τα πω την επόμενη φορά, να πάρουμε κουράγιο από το παραδείγμά της.
Ακούσαμε σήμερα να ψέλνουν τις μοναχές της Ερασμονής της Παναγίας της Σολάν από την Γαλλία και τις μοναχές της Ερασμονής Παναγίας του Εύρου από την Θράκη. Του Θεού ημών δόξα, τιμή και κράτος. Μοναχική παρουσία στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.